Με κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων της Βουλής, κυρίες και κύριοι πρόεδροι και στελέχη των ανεξάρτητων αρχών, καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην ημερίδα που διοργανώνει σήμερα η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών στον χώρο της Βουλής των Ελλήνων, 15 χρόνια από την ίδρυσή της το 2003, σε υλοποίηση του άρθρου 19 του Συντάγματος. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές, που τους ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, με τον προβληματισμό που θα καταθέσουν, είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της ημερίδας, που είναι πρώτο, η παρουσίαση θεμάτων του απορρίτου και της ασφάλειας των επικοινωνιών υπό το πρίσμα των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων, καθώς και των νομικών κανονιστικών ζητημάτων που απορρέουν από αυτές. Και δεύτερο, η ανάδειξη του έργου και της συμβολής της Αρχής στην προστασία του απορρίτου και της ασφάλειας των επικοινωνιών, καθώς και του ρόλου της στις μελλοντικές εξελίξεις και προκλήσεις λόγω των τεχνολογικών αλλαγών, τόσο στον τηλεπνιακό όσο και στον ταχυδρομικό τομέα. Κυρίες και κύριοι, στο στόχαστρο της ΑΔΑΕ είναι διαρκώς η αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών που η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών εγκυμονεί για την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος του απορρίτου των επικοινωνιών. Καταβάλει προς τούτο συνεχείς προσπάθειες για να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να επικαιροποιεί τους κανονισμούς της, ώστε να καθοδηγεί τους παρόχους που να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας των επικοινωνιών. Προς την κατεύθυνση αυτή θα συμβάλλει και η υλοποίηση του εγκεκριμένου από την Ολομέλεια Τριετού Σχεδίου Δράσης της ΑΔΑΕ από το 2017 έως το 2019. Με βάση το σχέδιο αυτό απαιτείται σημαντική ενίσχυση της ΑΔΑΕ σε προσωπικό, οικονομικούς πόρους και τεχνικά μέσα προκειμένου να επιτελεί ουσιαστικότερα το σημαντικό ρόλο της στη σύγχρονη εποχή. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να εξάρω την υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της ΑΔΑΕ και την αυταπάνηση με την οποία επιμένει να μεριμνά για τη διασφάλιση του δικαιώματος του απορρίτου σε πείσμα τόσο της υποστελέχωσης της αρχής όσο και των υλικοτεχνικών ελλημάτων. Κυρίες και κύριοι, επιγραμματικά αναφέρω ότι η συζητούμενη πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, με την υιοθέτηση του κανονισμού αυτού καταργείται η Οδηγία 58 του 2002. Αυτό το σχέδιο κανονισμού προβλέπει εξυγχρονισμό και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία του απορρίτου και παράλληλα απαιτεί περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών αρχών για την εφαρμογή του. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η χρήση έξυπνων συσκευών απαιτεί τόσο από τους χρήστες όσο και από τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις νέες απειλές για την ιδιωτικότητα. Χρειάζεται να διευρυνθεί η διαμορφωμένη ήδη και με τη συμβολή της ΑΔΑΕ κουλτούρα ασφάλειας. Παράλληλα και οι ψηφιακοί χρήστες θα πρέπει να αναζητούν την κατάλληλη ενημέρωση για τους κινδύνους που ολοχεύουν για το απόρριτο της επικοινωνίας. Στη διαδικτυακή πύλη της αρχής οι πολίτες μπορούν να βρουν πλούσιο ενημερωτικό υλικό σε θέματα ασφάλειας των επικοινωνιών. Συνεπώς, εν ώψη των ανωτέρων τεχνολογικών και νομοθετικών εξελίξεων, η ΑΔΑΕ με τη μακρόχρονη εμπειρία της είναι η μόνη αρμόδια αρχή στην ελληνική ένωμη τάξη που είναι σε θέση με τη δράση της να διασφαλίσει την προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών. Πιστεύουμε ότι με τη συμπαράσταση της πολιτείας και το ζήλο του άξιου προσωπικού της, η ΑΔΑΕ θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών, προστατεύοντας και διασφαλίζοντας για την πολιτεία και τους πολίτες το απόρριτο των επικοινωνιών τους. Κυρίες και κύριοι, με αυτές τις εισαγωγικές σκέψεις, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικόλαο Βούτση, να απευθύνει ένα χαιρετισμό στην ημερίδα μας. Ακούγεται καλά, ε? Σε λίγο θα ακουστεί και το απάνω καλά, φαντάζομαι. Εντάξει, καλημέρα, να είστε καλά. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη Βουλή των Ελλήνων και να συγχαρώ την Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών για την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση της σημερινής ημερίδας. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την ευκαιρία να παραβρεθούμε και εγώ αλλά και αρκετοί από εσάς, κύριοι Πρόεδροι,
στην επίσης πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ανεξαρτήτων Αρχών με θέμα συζήτησης Ανεξάρτητες Αρχές, η εξέλιξη του θεσμού στην ελληνική πραγματικότητα. Υπήρξαν πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις για το ρόλο που καλούνται να παίξουν οι ανεξάρτητες αρχές στη σύγχρονη κοινωνία, για την ανάγκη περαιτέρω κατοχύρωσης και θωράκισης της ανεξαρτησίας τους και για την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας εν ώψη και της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης. Στο χαιρετισμό που είχα την τιμή να απευθύνω ως πρόεδρος της Βουλής, αναφέρθηκα μεταξύ άλλων στα ανωτέρω, κέρια κατά την άποψή μου ζητήματα, και είχα την ευκαιρία να επισημάνω ότι η παρούσα οκτακομματική Βουλή κατάφερε να συγκροτήσει από την πρώτη κιόλας σύνοδο και τις πέντε συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, με τα ισχύοντα σήμερα στο Σύνταγμα σε σχέση με αυξημένες πλειοψηφίες κτλ. Η αρχή μάλιστα έγινε με τη συγκρότηση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, κατόπιν επιλογής των μελών της από τη διάσκεψη των Πρόεδρων της Βουλής με πλειοψηφία 4-5 το Μάρτιο του 2016. Ακολούθησε η εναρκτήρια πρώτη συνεδρία της Αρχής υπό τη νέα σύνθεσή της στις 23 Μαρτίου του 2016, στην οποία παραβρέθηκε εγώ, θέλοντας έτσι να δώσουμε ένα συμβολικό μήνυμα επανεκκίνησης των ανεξάρτητων αρχών μετά από μια μακρά περίοδο απονομιμοποίησή τους μέσω συνεχών παρατάσεων, θητιών κτλ. Η νέα Ολομέλεια της ΑΔΑΕ έχει παραδώσει την έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2016, η οποία και θα συζητηθεί στο προσεχές διάστημα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η βασική αρμοδιότητά της προβλέπεται στο άρθρο 19 του Συντάγματος, το οποίο της αναθέτει να διασφαλίζει το απόρριτο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας. Είναι προφανές ότι σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο περιβάλλον παγκοσμιοποίησης ή αν μου επιτρέπεται η έκφραση σε ένα νέο ψηφιακό κόσμο που γεννιούνται τα παιδιά μας, η ανάγκη προστασίας και θωράκισης θεμελιωδών δικαιωμάτων από σύγχρονες τεχνολογικές απειλές είναι όλο και περισσότερο επιτακτική και επιβεβλημένη. Πράγματι, κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, πηγαίνοντας όχι πολύ μακριά, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, σοκάρεται κανείς διαπιστώνοντας το εύρος των αλλαγών στα μέσα επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Από τις επιστολές μέσω ταχυδρομείου στον τηλέγραφο, από την ενσύρματη σταθερή τηλεφωνία στα κινητά τηλέφωνα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.ο.κ. Από την κλασική κατασκοπία και τον έλεγχο των επιστολών που διάφορα καθεστώτα προσπάθησαν να επιβάλλουν τον προηγούμενο αιώνα για να ελέγχουν την επικοινωνία μεταξύ των πολιτών, περάσαμε στις τηλεφωνικές υποκλοπές, στην παρακολούθηση κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών ταχυδρομείων, ακόμα και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι υποθέσεις Edward Snowden, WikiLeaks, Mark Zuckerberg και Facebook πρόσφατα, αλλά και η υπόθεση Vodafone με τις υποκλοπές στην Ελλάδα, υπόθεση με την οποία ασχολήθηκε η ΑΔΑΕ, μαρτυρούν τις διαστάσεις του ζητήματος και μας καλούν σε γρήγορση εν ώψη του μέλλοντος. Ευνόητο είναι ότι δεν θα επισέλθω στην ειδικότερη συζήτηση που θα ακολουθήσει, άλλωστε συμμετοχή τέτοιου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ομιλητών εγγυάται μια πολύπλευρη προσέγγιση των σχετικών ζητημάτων. Θα ήθελα όμως, πριν κλείσω, να κάνω την εξής επισήμαση. Παρότι τα ζητήματα που επιλαμβάνει η ΑΔΑΕ φαίνονται εκ πρώτης όψεως και είναι ζητήματα τεχνικά και πολύπλοκα, αυτά δεν σημαίνει ότι δεν αφορούν τον πολίτη. Γι' αυτό θα ήθελα να προτρέψω την αρχή να δώσει περισσότερη βαρύτητα στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επ' αυτών των ζητημάτων και επί των δικαιωμάτων που μπορούν να ασκούν οι πολίτες. Ξέρω ότι γίνεται ήδη αυτό με τον εντοπισμό και την προστασία που παρέχεται από ενοχλητικές και κακόβουλες κλήσεις ή με τη δυνατότητα άρσης του απορρίτου για την διακρύβωση εγκλημάτων και ούτω καθεξής. Κυρίες και κύριοι, πρέπει όλοι να αντιληφθούμε και πρέπει και οι συνάδελφοι βουλευτές, παρόντες, παρούσες, που είναι στις συγκεκριμένες επιτροπές που διαλαμβάνονται αυτών των θεμάτων, ότι κάθε τεχνολογική εποχή, επανάσταση, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη κτλ. Επιφέρει στο πεδίο το νομικό, αλλά κυρίως στο επίπεδο του πολίτη, της καθημερινότητας, της συνείδησής του, των δικαιωμάτων του, ένα νέο ορίζοντα, ένα νέο πεδίο δικαιωμάτων και ταυτόχρονα εγγυήσεων έναντι της υπονόμευσης αυτών των δικαιωμάτων ή υποστηρικτικών λογικών ή διασύνδεσής τους με τα προηγούμενα, με τα θεμελιώδη όπως προηγούμενα είπαμε και ούτω καθεξής. Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε μια τέτοια εποχή.
Και οι ανεξάρτητες αρχές, και αυτό είναι επιπλέον αυτών των θεμάτων που θίξαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν είναι μόνο τα αντίβαρα εν ώψη το ότι εξουσίες και εκτελεστική εξουσία ενδεχομένως λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και άρα έρχεται μια ισορροπία και με αυτή την έννοια νομιμοποιούνται και θωρακίζουν και ταυτόχρονα το δημοκρατικό σύστημα. Έχουν έναν επιπλέον λόγο κατά τη γνώμη μου, όπως και πολλοί άξιοι επιστήμονες, άντρες και γυναίκες που σας βλέπω και είχαμε ειδωθεί ξανά και στην αρχή της θητείας αυτής της ΑΔΑΕ. Όλοι έχουμε το καθήκον να δούμε αυτό το νέο πεδίο δικαιωμάτων, να το προσδιορίσουμε, να το συζητήσουμε, να το συνειδητοποιήσουμε μέσα στην κοινωνία και να δούμε το ποιες είναι οι θεσμικές, νομικές, επιστημονικές, ελεγκτικές και άλλες πρόνοιες με βάση το οποίο πρέπει να εξυπηρετηθεί τώρα και στο μέλλον μέχρι να έρθει και ένα ευρύτερο πεδίο δικαιωμάτων και άλλες ευαισθησίες να υπάρξουν κλπ. Να έχουμε δηλαδή αυτή τη συνείδηση, όχι της στατικότητας ή απλά της μετάβασης, αλλά τη συνείδηση το ότι μπαίνουμε κάθε λίγο και λιγάκι, αυτό είναι μερικές δεκαετίες κάθε φορά, σε νέες εποχές και σε νέα δικαιώματα που η υποστήριξή τους και η ενίσχυσή τους είναι στην καρδιά και του πολιτικού συστήματος και της δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον κύριο Νίκο Βούτσι. Ως δεύτερο χαιρετισμό είχαμε καλέσει τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κύριο Κοντονή, ο οποίος μας ενημέρωσε χθες ότι λόγω αναγερμένων υποχρεώσεων αδυνατεί να παραστεί και μας έστειλε τον χαιρετισμό που επρόκειτο να απευθύνει, τον οποίο θα διαβάσει ο αντιπρόεδρος κύριο Σακάς. Κύριε Σακά. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση να παραστώ στην εκδήλωσή σας. Δυστυχώς δεν μπορώ να παρευρεθώ ανάμεσά σας. Θα ήθελα να χαιρετήσω την πολυετή συνεισφορά της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων στο πεδίο των ηλεκτρονικών. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, η προστασία της επικοινωνίας αποτελεί κύριο μέλημα. Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως γενικότερη έκφανση της ανάπτυξης της προσωπικότητας ανταποκρίνεται σε ένα σκοπό γενικότερου συμφέροντος, δηλαδή στην ελευθερία έκφρασης και επικοινωνίας. Το δικαίωμα αυτό αποτελεί απόλυτα απαραβίαστο ένομο αγαθό αυξημένης συνταγματικής προστασίας κατά τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 19 του Συντάγματος, τυχόν δε παραβιάσεις αυτού επιφέρουν ποινικές κυρώσεις. Περαιτέρω, στο παράγωγο ενωσιακό δίκαιο εμφανίζεται ως έκφανση του θεμελιώδους δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα διαφύλαξης του απορρίτου των επικοινωνιών, ο Έλληνας νομοθέτης επιχειρεί με μια σειρά προβλέψεων να ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο προστασίας, παρακολουθώντας παράλληλα τα ευρωπαϊκά δρόμενα και ενσωματώνοντας άμεσα την ευρωπαϊκή νομοθεσία στην εθνική ένωμη τάξη, συμβάλλοντας έτσι με τον τρόπο αυτόν στον ευρωπαϊκό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Προς την κατεύθυνση αυτή θα ήθελα να επισημάνω τη συνεργασία μας με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για την κατάρτιση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της Οδηγίας 2002-58. Στόχος του Υποδιαβούλευση Κανονισμού είναι η προσαρμογή της ευρωπαϊκής ένωμης τάξης στις διαρκώς μεταλλασσόμενες τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις, καθώς και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις ψηφιακές υπηρεσίες και η ασφάλεια των εν λόγω υπηρεσιών. Η μεταρρύθμιση του πλαισίου για την προστασία των δεδομένων επιδιώκει την παροχή υψηλότερου επίπεδου προστασίας της ιδιωτικής ζωής στους χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την εφαρμογή ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες της αγοράς.
με την πρόταση αναθεωρείται το μέχρι σήμερα καθεστώς προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διασφαλίζεται η διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, το απόρριτο των επικοινωνιών και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επιπλέον, ενισχύεται η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων, του εξοπλισμού και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ένωση. Η Ελλάδα παραμένει στην πρώτη γραμμή των σχετικών εξελίξεων και προσαρμόζεται αρμονικά στις όλο ένα αναδυόμενες εξελίξεις. Εύχομαι κάθε επιτυχία της εργασίας σας, με την ελπίδα η προστιθέμενη αξία της πρωτοβουλίας να μεταφερθεί στην διατύπωση όριμων προτάσεων που θα τύχουν εφαρμογής. Προς την κατεύθυνση αυτή, η ηγεσία και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παραμένουμε σταθερά πρόθυμοι να συμπράξουμε σε κάθε προσπάθεια με δικαιοκρατικό έρισμα και θετικό κοινωνικό πρόσημο. Με εκτίμηση, Σταύρος Κοντονής, Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είχε κληθεί για να χαιρετήσει την ημερίδα μας και ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Παπάς, ο οποίος αδυνατώντας να παραστεί και αυτός, έστειλε το χαιρετισμό το οποίο θα αναγνώσει ο Δ. Λέανδρος Μαγλαράς, αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Επικοινωνιών και Ενημέρωσης. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της ΑΔΑΕ, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ για να απευθύνω εκ μέρους του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ένα σύντομο χαιρετισμό στην ημερίδα σας. Μια ημερίδα που λαμβάνει η χώρα σε μια χρονική περίοδο που η ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας είναι επιβεβλημένη. Και το λέμε αυτό γιατί ο Μάιος αποδεικνύεται πανευρωπαϊκά σε μήνα που μπορεί να χαρακτηριστεί τομή σε θέματα ασφάλειας. Εντός του Μαΐου προβλέπεται να μεταφερθεί στο Εθνικό Δίκαιο των Κρατών Μελών η πρώτη νομοθετική πράξη Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η Οδηγία για την Ασφάλεια των Συστημάτων Δικτύου και Πληροφοριών, η Οδηγία ΝΙΣ. Και να τεθεί επίσης σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων. Η νομοθετική θωράκιση είναι ένα πρώτο και αναγκαίο βήμα, αλλά δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει να συνδυαστεί και με άλλες πρωτοβουλίες και δράσεις που θα ενημερώνουν τους πολίτες και για τους τρόπους αυτοπροστασίας απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και για τα δικαιώματά τους όταν τα δεδομένα τους επεξεργάζονται από τρίτους. Οι δράσεις αυτές θα μεγιστοποιήσουν τα ωφέλη, εάν πλαισιωθούν από συνεργασίες μεταξύ των αρμόδιων φορέων, με μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, και εμείς υποστηρίζουμε παρόμοιες δράσεις, όπως και η μερίδα που διοργανώσαμε πριν από 10 μέρες περίπου, με θέμα ο ρόλος του ΟΑΣΠ στην προστασία κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων. Όλες αυτές οι δράσεις πρέπει να είναι συνεκτικές και να μπαίνουν κάτω από μια ομπρέλα μια στρατηγικής. Σε αυτή την κατεύθυνση, στις 7 Τρίτου 2018, εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, που αποτελεί προϊόν μακροχρόνιας μελέτης και συνεργασίας πολλών φορέων που συμμετείχαν στην εντεταλμένη ομάδα εργασίας. Με την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας, ορίζονται οι βασικές αρχές για τη δημιουργία ενός ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος. Ψηφιακού περιβάλλοντος καλύτερα στην Ελλάδα, τίθεται στρατηγική στόχη και το πλαίσιο δράσεων μέσω του οποίου αυτοί θα πληρωθούν. Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, που συστάθηκε και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, σχεδιάζει σειρά δράσεων πρωτίστως για το σύνολο του δημόσιου τομέα, αλλά και με στόχο την επέκτασή τους μέσω συνεργασιών και συμπράξεων και στον ιδιωτικό τομέα, με γνώμονα του συμφέρον των πολιτών. Ο τελικός αποδέκτης όλων αυτών των ενεργειών φυσικά θα πρέπει να είναι ο πολίτης. Θα πρέπει να χειρίζεται τα ζητήματα ασφάλειας του υπολογιστή και του κινητού του με μια μεγάλη ευκολία. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα θέματα ασφάλειας από το σχεδιασμό των έργων TPE. Για τον λόγο αυτό, ορίζουμε απαιτήσεις και κανόνες ασφάλειας που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κάθε έργου του ΠΟΕ, του Δημοσίου, Security by Default και Privacy by Default. Και σωματώνονται σε αυτά από τη φάση σχεδίασης Security by Design, ως απαραίτητη προϋπόθεση των αρχών του ενιαίου σχεδιασμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Δόκτωρα Αλέανδρο Μαγλαρά, που μας μετέφερε τον χαιρετισμό του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Παπά.
Με το χαιρετισμό αυτό κλείνει η πρώτη ενότητα των χαιρετισμών που είναι από πολιτικά πρόσωπα, από τον πρόεδρο Βουλής και πολιτικά πρόσωπα. Και συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι επισημάθηκε και ο ρόλος της ΑΔΑΕ μέχρι σήμερα στην προάσπιση αυτού του τόσο σημαντικού δικαιώματος του απορρίτου της επικοινωνίας και της ασφάλειας των επικοινωνιών, αλλά ταυτόχρονα τονίστηκε και ο ρόλος που μπορεί να παίξει περαιτέρω η ΑΔΑΕ στη σύγχρονη εποχή με όλες αυτές τις τεχνολογικές και νομοθετικές εξελίξεις και κυρίως, όπως τόνισε και ο κύριος Βούτσης, ο ρόλος της αρχής στην βελτίωση και στη βαρύτητα που πρέπει να δώσει την ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματα τα οποία έχουν γύρω από το θέμα της ασφάλειας των πολιτών. Νομίζουμε ότι μέχρι σήμερα η αρχή έχει κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, τα οποία μπορεί συνεχώς να βελτιώνει και να καθοδηγεί. Θα ήθελα τώρα να καλέσω τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τον κύριο Μενουδάκο και επίτιμο πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας, για τον δικό του χαιρετισμό προς την μερίδα μας. Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Πρόεδρε της ΑΔΑΕ, ευχαριστώ την Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών για την πρόσκληση. Το 2018 αποτελεί τουλάχιστον σε επίπεδο νομοθεσίας μια χρονιά ορόσημο για την ψηφιακή ασφάλεια, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας και για την ασφάλεια των επικοινωνιών, των πληροφοριών και των δικτύων. Όπως είναι γνωστό, σε λίγες μέρες, από σήμερα, 25 Μαΐου, αρχίζει να εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων. Προχθές, 6 Μαΐου, έληξε η προθεσμία για την ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία της Οδηγίας 680 του 2016. Είναι η οδηγία, η αστυνομική και δικαστική οδηγία. Η οδηγία δηλαδή για την προστασία έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για την πρόληψη και τη δίωξη των εγκλημάτων και για την εκτέλεση των μηνών. Δεν θα αργήσει η ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας, καθώς ορισμένα κεφάλαια του σχεδίου νόμου που έχει καταρτήσει η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την κατάρτιση νόμου με βάση τον Γενικό Κανονισμό. Σε αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν, σε αυτό το σχέδιο νόμου που έχει παραδοθεί ήδη στο Υπουργείο, υπάρχουν οι κεφάλαια τα οποία αφορούν την ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας. Δεν θα αργήσει, διότι έχει τεθεί σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου, έχει τελειώσει η διαβούλευση και αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή. Παράλληλα, το ακούσατε ήδη, καταρτίζεται ο κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Είναι ένας κανονισμός που θα αντικαταστήσει μια οδηγία του 2002. Και επιπλέον προωθείται η κατάρτιση οδηγίας για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, που θεωρείται ένα σημαντικό επίσης νομοθέτημα, κρίσιμο στοιχείο της στρατηγικής της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Με δεδομένο και ότι οι καταναλωτές και γενικά οι επιχειρήσεις συναλλάσσονται όλο και περισσότερο μέσω του διαδικτύου. Με τα τέσσερα αυτά ενουσιακά νομοθετήματα, δύο ψηφισμένα και δύο υποκατάρτιση, ο Ευρωπαίος νομοθέτης αποβλέπει σε τρεις κυρίως στόχους. Πρώτον, να άρισε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους κινδύνους που δημιουργεί για την ιδιωτικότητα η κακή χρήση της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας και να προστατεύσει ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες που περιλαμβάνονται βεβαίως μεταξύ των πυλώνων του δημοκρατικού κράτους δικαίου και κατοχυρώνονται και με θεσμικά νομοθετήματα όπως είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως και με το Σύνταγμά μας. Δεύτερος στόχος είναι των νομοθετημάτων αυτών είναι να επιτύχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της διασφάλισης των ατομικών δικαιωμάτων και της ανάγκης να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη. Και ένας τρίτος στόχος, να διαμορφώσει ένα φιλικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς
που είναι, όπως ξέρουμε, μία από τις βάσεις του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, του ενουσιακού οικοδομήματος. Με τα νομοσχέδια αυτά επιχειρείται να ρυθμιστεί με κανόνες δικαίου μία ύλη που έχει κατά βάση τεχνολογικό χαρακτήρα. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει καλή γνώση της νομοθεσίας, πρέπει να υπάρξει όμως και πλήρης και σε βάθος κατανόηση του υλικού το οποίο ρυθμίζεται. Ορθώς λοιπόν η ημερίδα αναπτύσσεται σε δύο ενότητες, σε δύο φάσεις, στις οποίες θα συζητηθούν αντιστοίχως θέματα αναφερόμενα στις τεχνολογικές εξελίξεις και θέματα νομικά. Πάντα σε συσχέτιση βέβαια με το απόρριτο των επικοινωνιών. Από διάφορα επεισόδια, μεγάλα που πήραν και δημοσιότητα ή μικρότερα, που όλο και συχνά εμφανίζονται και βλέπουν ή δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αποδεικνύεται πόσο αναγκαία είναι η συνεχής αναζήτηση και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και εργαλείων για την κατοχύρωση της ασφάλειας των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της σημερινής τεχνολογικής, οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, η ημερίδα εμφανίζεται άκρως επίκαιρη. Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο το ενδιαφέρον είναι αυξημένο, εκτός βεβαίως από τη σημασία των θεμάτων, της θεματολογίας και από τους ομιλητές και τους ηγητές, οι οποίες θα αναπτύξουν τα αντίστοιχα θέματα και των οποίων η επιστημονική εγκυρότητα και η εμπειρονομοσύνη είναι γνωστή και υψηλή. Εύχομαι καλή επιτυχία στην ημερίδα. Το κάνω ως εκ περισσού, διότι διαβάζοντας το πρόγραμμα, τη θεματολογία και τους ηγητές, είμαι βέβαιος ότι σήμερα το πρωί και σήμερα το μεσημέρι θα υπάρξει ένας επικοδομητικός διάλογος που θα φωτίσει πολλές πτυχές των θεμάτων και θα οδηγήσει στη συναγωγή κάποιων χρησίμων αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μενουδάκο, πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα, για τον ενδιαφέροντα χαιρετισμό του, και θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Κωνσταντίνο Μασέλο, καθηγητή και πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, για το δικό του χαιρετισμό. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώντας για την πρόσκληση που απευθύνατε προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και εμένα προσωπικά, θα ήθελα να συγχαρώ την Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών για την ημερίδα που διοργανώνει με θέμα τις σύγχρονες προκλήσεις στο απόρριτο των επικοινωνιών, ως η καθήλια αρμόδια αρχή που κατ' επέκταση του Συντάγματος έχει σκοπό την προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών ηλεκτρονικών και ταχυδρομικών. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έχει αρκετές φορές στο παρελθόν συνεργαστεί με την Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, τόσο σε θέματα που αφορούν στο απόρριτο των επικοινωνιών, όσο και σε θέματα που αφορούν την ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 37 του νόμου 4070 του 2012. Στην περίπτωση της διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, όπου έχει παραστεί ανάγκη, η ΕΕΤ έχει συνδράμει σε σχετικούς ελέγχους στην ΑΔΑΕ με την παροχή του κατάλληλου προσωπικού και εξειδικευμένου εξοπλισμού για τον έλεγχο ραδιοφάσματος αναφορικά με τον εντοπισμό παράνομου εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας. Όσον αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι διαχρονικά έχει υπάρξει στενή συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕΤ και την ΑΔΑΕ σε σημαντικά θεσμικά θέματα, όπως η σύνταξη των κανονιστικών κειμένων της κάθε αρχής ή άλλες ειδικές περιστάσεις, όπως τρομοκρατικές ενέργειες μέσω ταχυδρομείου, έχει υπάρξει ουσιαστική σύμπραξη, ώστε στο πλαίσιο λειτουργίας κάθε αρχής όχι μόνο να μην έρχεται σε αντίθεση, αλλά να διευκολύνει και να εξυπηρετεί και τους σκοπούς του άλλου, στο πλαίσιο του νόμου και του κοινού στόχου της εύρυθμης λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς. Και φυσικά η ΕΕΤ φροντίζει και ανταποκρίνεται άμεσα σε αιτήματα ενημέρωσης της ΑΔΑΕ σχετικά με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Μητρώου Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων που τηρεί,
όπως νέες εγγραφές και διαγραφές επιχειρήσεων, πληροφορία σημαντική για την αποτελεσματική άσκηση των ιδιαίτερα σημαντικών ρυθμιστικών και ελεκτικών αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ. Στα πλαίσια της εποπτείας και ελέγχου για την εξασφάλιση της ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο νόμος 4070 του 2012 προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό λαμβάνουν πρόσφορα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά στην ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών. Τα παραπάνω μέτρα καθορίζονται από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών με κανονιστικές πράξεις. Στο πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω κανονιστικών πράξεων, η ΕΤ μπορεί να εκδίδει δεσμευτικές υποδείξεις. Κάθε παραβίαση της ασφάλειας ή απώλεια της ακεραιότητας που έχει σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία δικτύων ή υπηρεσιών των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιείται στην ΕΤ, η οποία με τη σειρά της την κοινοποιεί στην ΑΔΑΕ. Ο έλεγχος ασφάλειας διενεργείται από την ΑΔΑΕ, η οποία θέτει τα σχετικά πορίσματά της στη διάθεση της ΕΤ. Ειδικότερα σε περιπτώσεις υποβολής καταγγελιών ή περιστατικών ασφάλειας σε μια αρχή που αφορά αρμοδιότητα της άλλης, γίνεται σχετική προώθηση των υποθέσεων για την περαιτέρω επεξεργασία και έρευνα. Η συγκεκριμένη συνεργασία έχει πραγματοποιηθεί σε αγαστό επίπεδο και με επικοδομητικά μέσα και έχει αποφέρει άριστα αποτελέσματα. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε να υπηρετούμε τους πολίτες και να προσφέρουμε στην κοινωνία με τον ίδιο τρόπο και με τη βέλτιστη συνεργασία μεταξύ των αρχών μας. Κλείνοντας, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Μασέλο, πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών. Οι δύο τελευταίοι χαιρετισμοί του κυρίου Μελουδάγου και του κυρίου Μασέλο ανέδειξαν ουσιαστικά και τη στενή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ της ΑΔΑΕ και των δύο αυτών ανεξάρτητων αρχών για κοινού ενδιαφέροντος ζητήματα, τα οποία πραγματικά μέχρι στιγμής η συνεργασία αυτή είναι πάρα πολύ επικοδομητική και θα συνεχίσει, φαντάζομαι, και στο μέλλον να είναι έτσι. Θα ήθελα να καλέσω τώρα στο βήμα τον κύριο Ιωάννη Ταφίλη, διευθυντή του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, για να απευθύνει το δικό του χαιρετισμό στην ημερίδα. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της ΑΔΑΕ, εκλεκτή προσκεκλημένη, η βιομηχανική εποχή βασίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό σε εξωρυκτικές τεχνολογίες που παρήγαγαν αξία από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Και η εποχή μας βασίζεται επίσης σε εξωρυκτικές τεχνολογίες, με τη διαφορά ότι οι τεχνολογίες αυτές δεν είναι πλέον αντλίες ή γεωτρύπανα, ούτε τα παράγωγά τους χαρακτηρίζονται από φυσικές ιδιότητες. Οι νέες τεχνολογίες που εξελίσσονται διαρκώς είναι υπολογιστές, είναι πομπή, είναι λογισμικό και έξυπνοι αισθητήρες, και ένα σημαντικό παράγωγά τους είναι προσωπικές πληροφορίες. Μπορούν να διερευνούν σε όλο ένα και μεγαλύτερο βάθος και πλάτος, χωρίς να γίνονται αντιληπτές, ξεπερνώντας τα εμπόδια φυσικά και τεχνητά που ιστορικά προστάτευαν τα προσωπικά δεδομένα. Σήμερα είναι εύκολα να αποκαλύπτεται το αόρατο, το άγνωστο, το ξεχασμένο ή το παρακρατημένο. Η τεχνολογική αυτή πίεση μετατοπίζει διαρκώς και τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ της δημόσιας και της ιδιωτικής σφαίρας σε βάρος δυστυχώς τελευταίας. Σε ένα περιβάλλον όπου ο όγκος των προσωπικών δεδομένων που καταγράφεται, επεξεργάζεται και παρακολουθείται αυξάνεται διαρκώς, πολλά από αυτά που λέμε, κάνουμε ή ακόμη και αισθανόμαστε μπορεί να είναι γνωστά και καταγεγραμμένα από άλλους που δεν γνωρίζουμε με τη θέλησή μας ή όχι. Ψηφιακά δεδομένα, ανεξάρτητα με τη μορφή με την οποία καταχωρούνται, ανεξάρτητα τοποθεσίας, οργανισμού ή και χρονικής περίοδου, μπορούν πλέον εύκολα σήμερα να συγχωνεύονται, να συσχετίζονται και να αναλύονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυνατοτήτων αυτών, αλλά και των κινδύνων που διαγράφονται, είναι το παράδειγμα επεξεργασίας και εκμετάλλευσης προσωπικών δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων χρηστών από την πλατφόρμα του Facebook για τις ανάγκες προεκλογικής εκστρατείας στη ΣΥΠΑ, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο απασχόλησε πρόσφατα την επικαιρότητα. Οι νέες τεχνολογίες, χωρίς το κατάλληλο πλαίσιο, μπορούν να δημιουργήσουν πολύ σοβαρά ζητήματα, που είμαι βέβαιος θα απασχολήσουν σήμερα την σημερινή ημερίδα, όπως είναι αδικία, εισβολή, παράκαμψη, απουσία θεσμοθετημένης ενημέρωσης,
από παράκαμψη θεσμοθετημένων διαδικασιών, εξαπάτηση, χειραγώγηση, λάθη, παρενόχληση, κατάχρηση ιδιοκτησίας και μειωμένη αυτονομία. Η προστασία της ιδιωτικότητας, δεδομένου ότι περιλαμβάνει τον έλεγχο προσωπικών πληροφοριών, βρίσκεται στον πυρήνα πολλών από τις κοινωνικές αυτές ανησυχίες που εγείρονται από τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας. Πολιτικές και πρακτικές που έχουν ως βάση τη θεωρία ότι η ιδιωτικότητα είναι ασυμβίβαστη με την πληροφορική επανάσταση, δεν μπορούν και δεν πρέπει να έχουν θέση στις σύγχρονες δημοκρατίες. Οι τεχνολογίες, όπως επισήμανε και ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής, θα πρέπει να πάρουν το δρόμο τους. Ωστόσο, είναι επιτακτικό να εξελίσσεται παράλληλα και το πλαίσιο διαχείρισής τους σε κοινωνικό, σε θεσμικό, σε επιστημονικό, τεχνολογικό, πολιτιστικό, αλλά και σε διοντολογικό επίπεδο. Εκπροσωπώντας το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, ένα φορέα που εξειδικεύεται στην έρευνα τεχνολογιών που σχετίζονται με την ασφάλεια, επιτρέψτε μου κλείνοντας να κάνω μερικές επισημάνσεις κύριε τεχνολογικού χαρακτήρα. Θα ήθελα να εστιάσω στην πολύ στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην προστασία του απορρίτου και της ιδιωτικότητας και με τα τεχνολογικά προαπαιτούμενα της κυβερνοασφάλειας. Αλλά επίσης και να εστιάσω επίσης στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η χώρα μας στον τομέα. Η μέχρι σήμερα ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, δεν έλαβε στο βαθμό που θα έπρεπε υπόψη της απαιτήσεις ασφάλειας. Και εκ των υστέρων παρέμβαση για τη θωράκισή τους και την προστασία του απορρίτου και της ιδιωτικότητας είναι ένα δύσκολο χείρμα που δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Τα νέα έργα και οι ψηφιακές παρεμβάσεις είναι επιβεβλημένο πλέον να συμπεριλαμβάνουν την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως αναπόσπαστο στοιχείο από τη φάση του σχεδιασμού. Υπάρχει δυστυχώς ακόμα στη χώρα κατακαιρματισμός αρμοδιοτήτων, στον τομέα τον οποίο, ένας τομέας στον οποίο οφείλουμε να υπερβούμε. Ένα τεχνολογικό περιβάλλον που εξελίσσεται με πρωτόγνωρους ρυθμούς απαιτεί ταχύτητα προσαρμογής, ταχύτητα αντίδρασης και τη θεσμοθέτηση συνεργειών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Κύρια, μεταξύ των φορέων άσκησης πολιτικής στον τομέα, των φορέων της ΑΔΑΕ, των φορέων εσωτερικής ασφάλειας, αλλά και των φορέων παραγωγής γνώσης στον τομέα, όπως είναι τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την ΑΔΑΕ για την πρόσκληση, να ευχηθώ και να ευχηθώ η σημερινή πρωτοβουλία να βρει πολύ σύντομα μιμητές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ταφίλη για την πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγική του ομιλία, όπου έδειξε όλα τα ζητήματα τεχνολογίας, πληροφορικής και ασφάλειας, απορρίτου κλπ. Και θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Γεώργιο Παπαπροδρόμου, ταξίαρχο και διευθυντή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για το δικό του χαιρετισμό, λέγοντας ότι ταυτόχρονα ότι η συνεργασία της ΑΔΑΕ με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνεχίζεται επικοδομητική, όπως ήταν και μέχρι τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, και κύριε Πρόεδρε των Ανεξάρτητων Αρχών, κυρίες και κύριοι. Για μας είναι αποτελεί χαρά και τιμή να βρισκόμαστε στην εκδήλωση αυτή και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Μια διαφωνία θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε. Η δίωξη μπορεί να γράφεται δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, αλλά η αντίληψή μας είναι διεύθυνση πρόληψης και δίωξης εγκλημάτων στο κυβερνοχώρο. Και επιστημονικά είναι ο όρος αυτός αποδίδει περισσότερο την πραγματικότητα. Γιατί η πρόληψη είναι στρατηγική επιλογή. Δεν είναι τυχαίο ότι περίπου κλείνουμε ένα χρόνο που τέτοιο καιρό είχαμε με το Υπουργείο Παιδείας ένα μνημόνιο συνεργασίας, γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κουλτούρα, δημιουργία κουλτούρας εμπιστοσύνης και γι' αυτό πρέπει να ξεκινά από τη μικρή ηλικία και γι' αυτό η υπηρεσία μας δίνει το παρόν της. Πέρυσι τη χρονιά μας πέρασε σε 368 σημεία σε όλη τη χώρα πάνω από 30.000 παιδιά και γονείς. Γιατί αυτά τα παιδιά αύριο μεθαύριο θα στελεχώσουν το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Τώρα, να επισημάνω ότι ως υπηρεσία έχουμε άψογη συνεργασία και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις ανεξάρτητες αρχές, γιατί πιστεύουμε στην θεσμική θωράκιση καταρχήν και στην ενίσχυση του πλαισίου αυτού. Αν θα μπορούσαμε με τρεις λέξεις να αποδώσουμε την πραγματικότητα που βιώνουμε, θα έλεγα από τη μία έχουμε τη λέξη software και hardware,
το οποίο είναι δημιούργημα του ανθρώπου, αλλά το σημαντικότερο στοιχείο που έχουμε σαν πρόκληση σήμερα είναι το humanware. Και αυτό το πλαίσιο να καταλάβουμε ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον διεθνών προκλήσεων που κανείς δεν μπορεί να πει σήμερα το στοιχείο της απόλυτης ασφάλειας είναι δεδομένο. Θα είναι πάντοτε ζητούμενο. Και εδώ στην κατεύθυνση αυτή συνεργαζόμαστε όχι μόνο σε θεσμικό επίπεδο μέσα στη χώρα μας, αλλά και έξω στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και διεθνές. Αναφέρομαι στην διεθνή αστυνομική συνεργασία με την Europol και την Interpol, αλλά και την Eurojust και άλλους θεσμούς. Να πούμε ότι στο οργανόγραμμα που η υπηρεσία μας λειτουργεί ουσιαστικά πριν 3 χρόνια έχει κλείσει ως διεύθυνση την παρουσία της, καλύπτοντας το ελλαδικό χώρο με μια υποδεύση στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε ειδικό τμήμα στα θέματα των επικοινωνιών. Για μας θέμα κλειδί είναι το θέμα της ιδιωτικότητας τόσο στην ατομική της διάσταση, δηλαδή το δικαίωμα του ατόμου να διαχειρίζεται τα δεδομένα που το αφορούν, αλλά όσο και στη συλλογική. Ακριβώς πριν 1 χρόνο είχαμε στη Βρετανία την περίπτωση του WannaCry, όπου χτύπησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας. Αυτό ανέδειξε τη σημαντικότητα των θεμάτων που εγείρονται. Και νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας πολλά θέματα να δούμε. Θεωρούμε ότι η συνεργασία θα είναι η λέξη κλειδί. Στο γράφημα που βλέπετε μπροστά σας είναι η διάθεση της υπηρεσίας με 3 επιχειρησιακά τμήματα και 2 υποστηρικτικά. Δίνουμε έμφαση στα υποστηρικτικά τμήματα που αφορά τη διαχείριση των πληροφοριών και την ανταλλαγή των πληροφοριών, αλλά τις καινοτόμες δράσεις και τη στρατηγική. Να πούμε ότι το 3ο τμήμα χειρίζεται τα θέματα που αναφερόμαστε σήμερα. Έχουμε άψογη συνεργασία, όπως τονίσατε κύριε Πρόεδρε, και θέλουμε αυτή τη συνεργασία να την ενισχύσουμε στο μέλλον. Επίσης, υπάρχει η πρότασή μας και συνεργασία με τις δικαστικές αρχές. Ζητήσαμε τη θεσμική θωράκιση. Έχουμε ζητήσει να υπάρξει ειδικός δικαστικός λειτουργός και θα περιμένουμε στο μέλλον και πιστεύουμε και αισιοδοξούμε ότι θα γίνει αυτό, να έχουμε ειδικό εισαγγελικό λειτουργό εξειδικευμένο, το οποίο αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα. Είμαστε στη χώρα μας, έχουμε την πολυτέλεια, έχουμε 63 εισαγγελικές περιφέρειες, καταλαβαίνετε έναν κατακαιρματισμό μεγάλο και υπάρχει ανάγκη εξειδίκευσης. Πρόσφατα, και θέλω να ευχαριστήσουμε την εισαγγελέα του Ρίου Πάγου, έχει τοποθετήσει ανώτατο το δικαστικό λειτουργό που εποπτεύει τη διεύθυνσή μας και νομίζω ότι είναι στη θετική κατεύθυνση. Οι συνεργασίες όπως περιγράφονται στο γράφημα με τις αρχές, το ΣΕΡΤ κλπ. Επίσης και με τους ISPs, αλλά και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως τονίσατε, είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία. Και με τους φορείς στο εξωτερικό, εδώ συμπεριλαμβάνουμε και τον ΕΝΗΣΑ. Έχουμε ένα ειδικό κέντρο στη Χάγη, το European Cyber Crime Center, στο οποίο συμμετέχουμε. Πάνω κάτω τα προβλήματα είναι κοινά για όλους μας. Να τονίσω από τις δράσεις που βλέπετε στη διαφάνεια, πολύ σημαντική είναι η GATT. Είμαστε η μοναδική χώρα στον πλανήτη που συμμετείχαμε στην Global Air Protection Day με όλα μας τα αεροδρόμια. Αυτό δείχνει την στρατηγική μας επιλογή να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση στα θέματα ασφάλειας. Έτσι, ήταν ένα σημαντικό στο χώρο των απατών. Επίσης, την καμπάνια Say No που αφορά τα παιδιά μας, πολύ σημαντικό. Και επίσης, να πούμε και το No More Ransom. Είχαμε φέτος πάρα πολλές περιπτώσεις των επιχειρήσεων. Και στη χώρα μας δυστυχώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν επενδύουν στο κομμάτι IT και δεν υπάρχει απουσία, έλλειψη πολιτικών ασφάλειας, εκπαίδευση του προσωπικού και είναι πολύ σημαντικό. Εδώ βλέπετε απεικόνιση από τη συνάντηση που είχαμε για το δίκτυο 24/7. Στο δίκτυο αυτό μετέχουν 54 χώρες στον πλανήτη. Είναι σημαντικό να έχουμε σημείο επαφής. Θα σταθώ μόνο σε αυτή τη διαφάνεια όπου βλέπετε τον παγκόσμιο πληθυσμό. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πάνω από 50% του πληθυσμού που βλέπετε στη διαφάνεια είμαστε χρήστες. Εδώ ανήκουμε. Και εδώ είναι η μεγάλη πρόκληση. Και εδώ επιβάλλεται να έχουμε τις συνεργασίες. Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι η παρουσία μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εδώ είναι η πολύ σημαντική η πύλη που υπάρχει στο αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου ο πολίτης είναι μια μορφή government, μπορεί να προβίσει καταγγελία, να παρακολουθήσει την πορεία της καταγγελίας του, υπηρετεί τη διαφάνεια και είναι στη θετική κατεύθυνση. Έχουμε παρουσία στα social media, πολύ σημαντική και πιστοποιημένη, θα έλεγα. Πρόσφατα, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, το προφίλ μας αυτό είναι στο Facebook, όπου μπορείτε να δείτε στο μικρό κύκλο την πιστοποίηση. Φανταστείτε ένα πολίτη να νομίζει ότι επικοινωνεί μια δημόσια υπηρεσία και να είναι fake το προφίλ. Αυτό δεν θεωρείται δεδομένο. Πρόσφατα φτιάξαμε προφίλ και στο Instagram, όπου τα παιδιά μας μετέχουν εκεί πέρα, γιατί θέλουμε να φτάσει το μήνυμα εκεί και θεωρούμε ότι θα πρέπει να παίζουμε στο ίδιο γήπεδο που παίζει η κοινωνία, πάντοτε σεβόμενη τον πολίτη και τα δικαιώματά του. Σας ευχαριστώ για την
πρόσκληση και καλή επιτυχία στο συνέδριο. Και εκείνο που θα πω κλείνοντας είναι: δεν φταίνει τεχνολογίες, είναι θέμα επιλογής. Αυτό που πάντοτε επικαλούμε από ένα μύθο της αρχαιότητας με τον Ηρακλή, όταν βρισκόμαστε σε ένα δίστρατο, το τι θα ακολουθήσουμε είναι θέμα επιλογής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαπροδρόμου, ο οποίος μας ενημέρωσε για το τόσο σημαντικό έργο της διεύθυνσης που προείσταται. Και με αυτόν τον χαιρετισμό κλείνει η ενότητα των χαιρετισμών και για να περάσουμε στην επόμενη ενότητα, που είναι η ενότητα τεχνολογικής εξελίξης και απορροφήματος των επικοινωνιών. Σε 10 λεπτά λοιπόν ξεκινάμε την επόμενη ενότητα, στην οποία συντονιστής θα είναι ο αντιπρόεδρος κύριος Σακάς. Ευχαριστώ πολύ όλους σας.